ο πιο έμπειρος τηλεοπτικά, δεν μπορεί να το αποδώσεις ούτε τίποτα. Έχεις δίκιο, Άγγελε. Εγώ Ξέρω νομίζω εσύ. ότι καλά το χειρίστηκε. Βέβαια, τόσα χρόνια και όλα στην τηλεόραση που δούλευες, ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα όταν μια εκπομπή είναι live, έτσι. Πώς πέφτουν οι διαφημίσεις, πώς πολλά είναι αυτά που ο κόσμος ίσως να μην γνωρίζει. Σωστά. Όπως ξέρετε πολύ καλά που κάνετε τηλεόραση και εγώ θυμάμαι παλιά που έκανα, το πίσω είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που βγαίνει μπροστά, έτσι. Βέβαια. Ναι. Το Καμία ξέρουμε πολύ σχέση. καλά το πώς είναι. Οι καιροί, παιδιά, είναι περίεργοι. Είναι περίεργοι. Και εδώ κάτσανε τον κινηματογράφο του Ζάκητο. Εμένα δεν με πείθει ότι πήγανε δύο άνθρωποι, κλέψανε πέντε ηχεία και δύο συστήματα τα οποία τα πετάξανε και στο ποτάμι, υποτίθεται, και δεν τα βρήκαμε. Και μετά πήγανε και κάψανε την μηχανή του κινηματογράφου. Επειδή είναι και η πονηρή, πονηρή και εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι δεν θέλανε τον κινηματογράφο. Μάλιστα. Αυτό το λέω σε σχέση τώρα με το. Μην πάει το μυαλό σα σε χρυσές αυγές και τέτοια πράγματα. Ναι, Θέλω να πω βεβαίω. ότι πάντα από πίσω λειτουργεί διαφορετικά το πράγμα. Ποτέ δεν ξέρει τι είναι αυτό που βγαίνει προς τα μπροστά. Εσύ όμως, όπως είπες, ο κινηματογράφος θα ξαναστηθεί. Μπιπ, δεν θα πω τη λέξη. Επίσης, θα κάνουμε και ο Δήμος Ζακύνθου και εμείς κάνουμε προσπάθειες να βρούμε μια καινούργια μηχανή. Λεφτά δεν υπάρχουν, Ελεονόρα μου, όπως ξέρεις. Η μηχανή ήταν καινούργια